Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι της στέγης Βιτσέτος Κορνάρος, κύριε Βαρδέκη. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ομιλία για φέτος από την στέγη Βιτσέτος Κορνάρος. Σήμερα μαζί μας έχουμε και πάλι τον κύριο Βαρδέκη, φιλόλογο διδάκτορ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και θα περιηγηθούμε από τον κριτικό μύθο στο κριτικό παραμύθι. Άρα και τι σχέση έχει η Αριάδνη, η Μύδια και ο Κοντορεβιθούλης, η Πασιφάη, η Σταχτοπούτα και ο Όσυρης? Θα μας τα πει ο κύριος Βαρδέκης, σας ακούμε. Να ξεκινήσω, έτσι. Ναι, βεβαίως. Θα ξεκινήσω με ευχαριστίες και στη στέγη και στη στέγη την τόσο φιλόξενη και στον Αντώνη, ειδικά τον φίλο και συμμαθητή, που θα έλεγα με τόση αγάπη μου έτσι με προσκαλεί και δεν ξέρω πώς να τα εκφράσω κι εγώ, γιατί πραγματικά έτσι αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη σε αυτόν. Και στη στέγη όμως. Και θαυμασμό. Θα ξεκινήσω με μια εισαγωγή. Θα με συγχωρέσετε που κοιτάζω πού και πού και τις σημειώσεις μου. Θα ξεκινήσω με μια εισαγωγή που έτσι έκρινα σκόπιμο ότι παρότι μπορεί να είναι λίγο μεγάλη, ωστόσο θα βοηθήσει. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Ναι, ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Ωραία, ωραία. Σκέφτηκα να ξεκινήσουμε από έτσι μια εισαγωγή που να μπορέσει να μας βάλει, ας πούμε, να παρακολουθήσουμε μετά τι γινόταν στα χρόνια αυτά που λέμε του Μίνωα. Τα χρόνια του μινωικού πολιτισμού, της ακμής του, είναι κυρίως το πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας, δηλαδή από το 2000 έως το 1500. Μετά είναι η ακμή του Μυκηναϊκού πολιτισμού. 10.000 χρόνια πριν, τίποτα βέβαια από όσα λέω δεν είναι να το πάρει κανείς απόλυτα, αλλά 10.000 χρόνια πριν, γύρω από το 12.000 π.Χ., είχε γίνει ένα φαινόμενο που το λέμε κατακλυσμό. Ο μεγάλος κατακλυσμός, γιατί μετά έγινε και άλλος, ας πούμε το Βόσπορο και τα λοιπά, γύρω στο 5.000. Το 12.000 περίπου έγινε ένας μεγάλος κατακλυσμός, ο οποίος απεικονίζεται στις μυθολογίες, στις θρησκείες παντού. Το θέμα τώρα είναι ότι για αυτόν τον κατακλυσμό υπάρχουν δύο πιθανές θεωρίες. Η πιο μάλλον πιθανή είναι ότι έληξε η τελευταία παγετώδης που είχε αρχίσει το 80.000 π.Χ. με συνέπεια να λιώσουν οι πάγοι, να ανεβεί η στάθμη της θάλασσας σε συνδυασμό με ηφαίστεια και άλλα φαινόμενα. Αυτά τα περιγράφει ωραία ο Περικλής Ροδάκης, ένας παλιός έτσι, ανθρωπολόγος θα τον έλεγα εγώ, που έχει μεταφράσει πολλά και έχει πει πολλά και έχει γράψει και πολύ σημαντικά βιβλία και θα του άξιζε και ένα αφιέρωμα με την ευκαιρία. Έληξε λοιπόν τελευταία παγετώδης και ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας. Ας πούμε η Κρήτη θα πρέπει να ήταν 200 έως 400 μέτρα πιο κάτω η στάθμη των νερών. Οι άνθρωποι τώρα εκείνης της εποχής βρέθηκαν σε μια τρομακτική κατάσταση, αν το σκεφτεί κανείς, που θα πρέπει να συμπληρωνόταν και από άλλα φυσικά φαινόμενα. Ίσως υπήρχε κάποιο παρατεταμένο σκοτάδι ή άλλα. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη θεωρία, νομίζω λιγότερο πιθανή, η θεωρία ενός που λέγεται Hapgood, ένας Αμερικανός, που του είχε γράψει και πρόλογο ο Αϊνστάιν. Είναι η θεωρία της μετατόπισης των πόλων, ότι έγινε ένα τεκτονικό τέλος πάντων φαινόμενο που προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα κτλ. Πάνω σε αυτόν βασίστηκε και ο Έμεριχ που έκανε διάφορες ταινίες που είδαμε πρόσφατα το 2012 κτλ. Τώρα, όπως και να έχει το πράγμα, ένας κατακλυσμός ήταν ένα τρομερό φαινόμενο και οι άνθρωποι βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Άρχισαν βέβαια να κυνηγούν, να τρώνε ό,τι βρίσκαν γύρω τους. Φαίνεται ότι αυτά δεν ήταν αρκετά και κάπως το ρίξανε και στην ανθρωποφαγία, γιατί ήταν μια λύση ανάγκης. Γύρω στο 9.000, να υποθέσουμε, στη λεγόμενη έφορη Μισέλινο, δηλαδή αυτό το τόξο που αρχίζει από τη Μεσοποταμία, ανεβαίνει στη σημερινή Τουρκία και κατεβαίνει Λίβανο και Αίγυπτο, ξεκινάει αυτό που ονομάζουμε Νεολιθική Επανάσταση, γύρω από το 9.000. Μπορεί να δείτε και για τον Γκεμπεκλή Τεπέ και άλλα έτσι, κέντρα, ας πούμε, αυτής, Ιεριχώ κτλ.
Ξεκινάει λοιπόν η Νεολιθική Επανάσταση, αλλά η Νεολιθική Επανάσταση δεν έγινε σε μια νύχτα. Ξεκίνησε το 9000, το 5000 στην Έφορη Μισέλινο έχουμε την αρχή της εποχής των μετάλλων και τα φαινόμενα αυτά στον ελλαδικό χώρο είναι γύρω στο 6000 η Νεολιθική Επανάσταση με το Σέσκλο και την Νέα Νικομήδια και η εποχή των μετάλλων αρχίζει το 3000, δηλαδή με αρκετή καθυστέρηση σε σχέση με την Ανατολή. Οι άνθρωποι λοιπόν βρέθηκαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Το περιγράφει πάρα πολύ ωραία αυτό ο μύθος του Πρωταγόρα. Αν θυμάσαι στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα που λέει ότι οι άνθρωποι δεν είχαν, όλα τα άλλα ζώα είχαν, οι άνθρωποι δεν είχαν. Και αναγκάστηκαν να φτιάξουν πόλεις και τα λοιπά, να οργανωθούν με πολιτικό σύστημα και όλα αυτά. Φαίνεται από παντού ότι οι γυναίκες έδωσαν την όθηση, οι μητριαρχικές γυναίκες έδωσαν την όθηση για την Νεολιθική Επανάσταση. Αυτό φαίνεται από παντού. Αριάδνη, Μίδια, Εύα, Δήμητρα κλπ. Να μην ξεχνάμε ότι η γυναίκα, όσο και αν βλέπω άντρες στην οθόνη, είναι το ισχυρό φύλο, γιατί είναι βιολογικά ισχυρή για να μπορεί να γεννάει, να μεγαλώνει τα παιδιά κτλ. Οι γυναίκες λοιπόν δώσανε μια όθηση. Για να δούμε λίγο τα πληθυσμιακά δεδομένα που μας χρειαστούν παρακάτω. Όταν γίνεται, τα πήρα αυτά από το Google, αν δείτε, το CNN έχει ένα κατάλογο που δίνει μια αίσθηση, δεν είναι ακριβώς τώρα αυτά τα νούμερα. Φαίνεται ότι αν υποθέσουμε το 12.000 πρέπει να ήταν ένας πληθυσμός παγκόσμιος γύρω στα 2 εκατομμύρια. Παγκόσμιος πληθυσμός 2 εκατομμύρια. Στην το 4.000 π.Χ. που μπορούμε να υποθέσουμε ότι έληξε πια η περίοδος, ας πούμε, μπήκε καλά η ανθρωπότητα μέσα στη φάση τη γεωργική και την πολιτιστική, ας πούμε, με την έννοια του σύγχρονου πολιτισμού, ήταν γύρω στα 20 εκατομμύρια ο παγκόσμιος πληθυσμός. Στα χρόνια του Μίνωα, που θα πάμε σε λίγο να τα δούμε, θα πρέπει να ήταν γύρω στα 80 εκατομμύρια ο παγκόσμιος πληθυσμός το 2000. Στα χρόνια του Αυγούστου, να σας δώσω μια συνολική εικόνα έτσι, που έχει το ενδιαφέρον της, στα χρόνια του Αυγούστου πρέπει να ήταν γύρω στα 200 εκατομμύρια. Άρα στα χρόνια του Περικλή 150 εκατομμύρια. Το μισό δισεκατομμύριο το φτάνει το 1500 με την αναγέννηση που έχουμε και το ενδιαφέρον του Κορνάρου εδώ. Το 1500 λοιπόν με την αναγέννηση είναι γύρω στο μισό δις, 500 εκατομμύρια, ο παγκόσμιος πληθυσμός. Το 1800 έφτασε το 1 δις. Το 1900, 1,5 δις. Το 1960, 2 δις. Το 1980, 4 δις. Και σήμερα 7,5. Αυτό έτσι για να έχουμε μια αίσθηση του παγκόσμιου χάρτη. Αυτό όσον αφορά τον πληθυσμό. Κάτι άλλο έτσι εισαγωγικό είναι ότι αν προσέξει κανείς τον παγκόσμιο χώρο, ο πολιτισμός ξεκινάει από την Έφορη Μισέλινο και την Αίγυπτος μέσα, περνάει προς την Ελλάδα, μετά περνάει στη Ρώμη, μετά περνάει στην Ευρώπη, το κέντρο βάρους, μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα πάει στην Κίνα. Στον ελλαδικό χώρο, αν προσέξει κανείς την πολιτιστική ανάπτυξη, ξεκινάει από την Κρήτη, μιλάμε για ανάπτυξη με την έννοια της ηγεμονίας, έτσι, ξεκινάει από την Κρήτη, γιατί το Σέσκλο, ας πούμε, δεν ήταν ηγεμονία, ανεβαίνει στις Μυκήνες, δηλαδή έχουμε μια κατεύθυνση από νότο προς βορρά, Μυκήνες, Κόρινθος, Αθήνα, Θήβα, Μακεδονία. Είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Αν είναι σωστά αυτά, ο άνθρωπος έζησε πιο πολλές χιλιετίες από το 12.000 ως το 4.000 ως ένα όν που αναγκαζόταν να καταφεύγει στην ανθρωποφαγία και λιγότερες χιλιετίες από 4.000 μέχρι σήμερα ως ένα όν που, ας πούμε, είναι αυτός του πολιτισμού που γνωρίζουμε. Διαβάζω τώρα και σας το συνιστώ θερμά ένα βιβλίο μιας Αμερικάνας που λέγεται Connelly και το οποίο δεν μου το είπε φιλόλογος, μου το είπε κάποιος κύριος που ασχολείται με ιατρικά μηχανήματα. Είναι στις εκδόσεις Πατάκη, μιας Αμερικάνας που λέγεται Jennifer Breton Connelly και λέγεται «Το ένιγμα του Παρθενώνα». Και αυτή υποστηρίζει
ότι στη Ζωφόρο του Παρθενώνα και ειδικά στην ανατολική πλευρά της δεν έχουμε τα Παναθήνια με την έννοια των Παναθηναίων της εποχής του Περικλή, αλλά έχουμε τα μυθικά Παναθήνια, όπου στην ανατολική πλευρά της Ζωφόρου εικονίζεται μια ανθρωποθυσία της κόρης του Ερεχθέα, του μυθικού βασιλιά, η οποία θυσιάστηκε με τη θέλησή της. Στην ανατολική λοιπόν πλευρά της Ζωφόρου, από πάνω, έχουμε το αέτομα το ανατολικό, στο οποίο έχουμε τη γέννηση της Αθηνάς. Ανοίγει δηλαδή ο ύφεστος στο κεφάλι του Δία και βγαίνει από μέσα η Αθηνά. Η Αθηνά δεν σώζεται αυτό, έχουμε όμως απεικονίσεις. Η Αθηνά τώρα είναι μια θεά της σοφίας, του πολιτισμού και του πολέμου. Δηλαδή ταυτόχρονα αναδύεται μέσα από το κεφάλι του Δία που το άνοιξε με τσεκούρι, μια θεά του πολέμου και του πολιτισμού. Εν τω μεταξύ ο Δίας είχε καταπιεί και τη μάνα της τη Μύτιδα, όπως ο Κρόνος κατάπινε τα παιδιά του. Άρα στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνα έχουμε πάνω στο αέτομα την γέννηση Αθηνάς, όπως τα είπαμε, και από κάτω μια ανθρωποθυσία με ιδεαλιστική έννοια, έτσι, όχι ότι δυσφάζουν εκεί την κοπέλα. Αυτά τα λέω για να επιμείνω σε αυτό που είχαμε συζητήσει και με τον Αντώνη την προηγούμενη φορά, ότι ο πόλεμος και ο πολιτισμός είναι συμφύοι και θα μας χρειαστούν αυτά παρακάτω. Και να πω και κάτι ακόμα για αυτό το συμφιές του πολέμου και του πολιτισμού. Σήμερα το είδα. Αν δείτε, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος είναι στρατιωτικοί άγιοι και οι δύο. Δηλαδή είναι με στολές, με εξαρτήματα, με πόλεμο. Απ' την άλλη μεριά, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος τι είναι? Είναι οι δύο άγιοι της Γεωργίας. Ο Άγιος Γεώργιος τον Απρίλιο, ο Άγιος Δημήτριος τον Οκτώβριο, εκεί που έχουμε τα Ελευσίνια, Δήμητρα, Δημήτριος. Άρα συνδέεται η Γεωργία με τον πόλεμο. Ο πολιτισμός δηλαδή με τον πόλεμο. Ο Γεώργιος βέβαια είναι και τρακοντοκτόνος και σκοτώνει τον δράκοντα, που είναι η ανθρωποφαγία. Η Γεωργία σκοτώνει την ανθρωποφαγία. Αλλά και ο Γεώργιος είναι αμέσως μετά το Πάσχα, κινητή γιορτή. Δηλαδή έχουμε τι? Σήμερα κοίταζα τα Ευαγγέλια. Και τα τρία πρώτα, το κατά Μαθαίο, το κατά Μάρκο και το κατά Λουκά, έχουν την εξής αλληλουχία. Προς το τέλος τους. Έχουν τα σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία, που είναι κατακλυσμός, αμέσως μετά το μυστικό δείπνο, που έχει ανθρωποφαγικά, αμέσως μετά τη Σταύρωση, που είναι ανθρωποφαγία, με τον Πενθέα κλπ. Και μετά έχουμε τη Λαμπρή, που γυρνάμε στο Αρνί, και τον Άγιο Γεώργιο. Δηλαδή είναι πλήρης η μετάβαση, κατακλυσμός, ανθρωποφαγία, γεωργία, πολιτισμός και κτηνοτροφία. Είναι κυβωτός η θρησκεία. Λοιπόν, αφού είπα αυτά τα εισαγωγικά, να μην σας κουράζω άλλο, μπορούμε τώρα να περάσουμε στο Μίνωα. Και να ξεκινήσουμε... Θα ξεκινήσω από κάτι παράξενο. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά για την Ουγγαρίτ. Η Ουγγαρίτ είναι στη σημερινή Συρία. Από εκεί υποτίθεται πήραν το αλφάβητο οι Έλληνες. Είχε ένα αλφάβητο... με την έννοια του αλφαβητικού, όχι σφινοειδούς, παρότι μοιάζει με σφινοειδή, είναι φωνητικό αλφάβητο. Η Ουγγαρίθ ήταν ένα σπουδαίο λιμάνι στους Μικυναϊκούς χρόνους. Πολύ σπουδαίο. Και εκεί οι Γάλλοι βρήκανε μία ολόκληρη φιλολογία. Είναι η λεγόμενη χαναανιτική μυθολογία. Ένας από τους σημαντικότερους μύθους εκεί που βρέθηκαν, Μικυναϊκή εποχή, είναι ο μύθος του Κρέτ. Κρέτ ή Κερέτ, ένας βασιλιάς που λέγεται Κρέτ ή Κερέτ. Αυτός ο βασιλιάς θυμίζει έντονα την Κρήτη, έτσι, Κρέτ ή Κερέτ. Αυτός ο βασιλιάς έχασε την οικογένειά του και οι θεοί τον συμβούλεψαν να πάει να καταλάβει μια πόλη και να ζητήσει την κόρη του βασιλιά. Στο δρόμο που πήγε, υποσχέθηκε σε μια θεά να της προσφέρει χρυσό και ασήμι και τα λοιπά, που το ξέχασε μετά. Και πήγε, κατέλαβε την πόλη, πήρε την κοπέλα και τα λοιπά. Και η θεή μετά τον τιμώρησε η θεά με μια αρρώστια αυτών. Η κατάληψη αυτής της πόλης θεωρείται ότι είναι από τους προδρόμους του Τροϊκού πολέμου. Αυτός λοιπόν ο Κρέτη και Ρέφ μας θυμίζει, μας φέρνει λίγο στο Μίνωα,
με την έννοια του ότι ξεχνάει ένα πράγμα που έχει υποσχεθεί στους θεούς. Θα δούμε τώρα το μήνυμα με τον Ποσειδώνα τι έγινε. Άρα λοιπόν αυτή η φιλολογία μας έρχεται από τη Μυκηναϊκή, μετά την Κρήτη, μετά το Μίνωα. Όμως είναι μία φιλολογία η οποία είναι γραπτή. Ενώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε από τη Μινωική ούτε από τη Μυκηναϊκή γραπτή μυθολογία. Άρα πάει πίσω αυτή, πολύ πίσω. Για να πάμε τώρα σιγά σιγά στο Μίνωα και στους Ατρίδες, καταρχήν αυτή η ιστορία του Κερέα, του Μίνωα και με τους Ατρίδες είναι κάποιοι που μάλλον ο Μίνωας και ο Κερέας ξεχνούν τους θεούς. Ο Μίνωας είχε υποσχεθεί στον Ποσειδώνα να σφάξει τον Ταύρο, δεν τον έσφαξε κτλ. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση λίγο πριν το Μίνωα στους γονείς του. Ο μύθος της Ευρώπης, αυτό τώρα το σκέφτηκα τελευταία, ο μύθος της Ευρώπης που περνάει με τον Ταύρο από τη θάλασσα και έρχεται στην Κρήτη, νομίζω αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά, αν έχετε έτσι απόψεις και τα λοιπά, πώς θα το δείτε, νομίζω ότι συμβολίζει τον κατακλυσμό. Παρότι εικονίζεται μέσα στις δυτικές, ας πούμε, αυτές με λουλούδια και αυτά και πράγματα και τα λοιπά, νομίζω ότι συμβολίζει τον κατακλυσμό. Γιατί μία περίπτωση που μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτή τη σκέψη είναι η αρπαγή της Περσεφόνης. Ανοίγει ένα χάσμα στη γη, βγαίνει ο Πλούτωνας, σκαρπάζει την Περσεφόνη. Εδώ τώρα περνάει τη θάλασσα ο Δίας, ο Σταύρος, αρπάζοντας την Ευρώπη. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε αρπαγές γυναικών. Και στον Πλούτωνα που ανοίγει το χάσμα, εκεί είναι κατά τη γνώμη μου σίγουρα ο κατακλυσμός. Άρα έχουμε πιθανότητες και εδώ να είναι μία απεικόνηση του κατακλυσμού το πέρασμα του Δία με την Ευρώπη. Είναι όμως και ένα άλλο πέρασμα που έχει να κάνει με τον κατακλυσμό και θα αναφερθούμε λίγο αργότερα. Είναι το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας από το Μωυσή, το οποίο είναι μια άλλη απεικόνηση του κατακλυσμού. Εν πάση περιπτώσει, οι αρπαγές γυναικών, να πούμε και αυτό, είναι μία μόνιμη κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχει πάει ο νου σας, τις βρίσκουμε παντού. Δηλαδή, στο Γιλγαμές έχουμε αρπαγή γυναικών από τον Γιλγαμές, που είναι το αρχαιότερο έπος. Στην Ιλιάδα ξεκινάει με αρπαγή γυναίκας, η Ελένη. Στην Οδύσσια ξεκινάει με αρπαγή και της Πινελόπης, από τους μνηστήρες, έχουμε θέματα αρπαγής εκεί. Στο Διγενή, που είναι ένα σπουδαίο, έτσι, γύρω στο 1000 μεσαιωνικό, πάλι με αρπαγή γυναίκας. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε αρπαγή, στην Καινή Διαθήκη έχουμε κάποιο είδος μεταφορικής αρπαγής που την αρπάζει την Παναγία από το Μωυσή. Είναι λοιπόν οι αρπαγές γυναικών μια ιστορία και η Ευρώπη βέβαια είναι η μητέρα του Μίνωα. Να πάμε τώρα λίγο στις συγκρίσεις με τους Ατρίδες που έχουμε και στο πρόγραμμά μας. Τι σκέψεις μπορεί να κάνει κανείς για σχέσεις ανάμεσα στο Μίνωα και στους Ατρίδες? Πιθανόν να μην ολοκληρώσω και σήμερα. Αντώνη, θα με ξανακαλέσεις, άμα δεν τελειώσω. Να πάμε λοιπόν στους Ατρίδες. Έχουμε καταρχήν μια αντίθεση, ζωηρή αντίθεση. Ο Μίνωας είναι Κρητής στον κάτω κόσμο και ο Γενάρχης των Ατριδών είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός. Βασανίζεται στον κάτω κόσμο από πείνα, ο Μίνωας είναι ο Κρητής. Κρητής είναι και ο Όσιρης, αλλά αυτό θα το πούμε στη συνέχεια. Το ίδιο η σχέση Κρητή και Κολασμένου είναι με το Ραδάμανθη και τον Τιτιό. Ο Ραδάμανθης είναι Κρητής, αδερφός του Μίνωα, και ο Τιτιός είναι Κολασμένος. Δεν είναι όμως Ατρίδης ο Τιτιός. Άλλες σχέσεις τώρα του Μίνωα με τους Ατρίδες. Η Αερόπη, η γυναίκα του Ατρέα που τον προδίδει, είναι εγγονή του Μίνωα. Η Αερόπη, η γυναίκα του Ατρέα, η μάνα του Αγαμέμνα και του Μενέλαου, είναι εγγονή του Μίνωα. Είναι κόρη του Κατρέα. Η Αερόπη προδίδει τον άντρα της. Το ίδιο κάνει και η Πασιφάη με το Μινόταυρο στο Μίνωα. Και την κυνηγάει μετά, φτάνει μέχρι τη Σικελία. Ο θάνατος του Μίνωα και του Αγαμέμνονα έχει σημαντικές ομοιότητες.
και οι δυο σκοτώνονται στο μπάνιο. Ο Αγαμέμνος σκοτώνει Κλητεμνήστρα στο μπάνιο, αφού του πετάει ένα δίχτυ, μια κουβέρτα. Ο Μήνος σκοτώνεται στο μπάνιο στη Σικελία από τις κόρες ενός βασιλιά εκεί που λεγόταν Κόκαλος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι του Ιδρύου ο Πέλοπας, ανακατεύονται και οι κριτικοί. Μια άλλη σχέση της Κρήτης με τους Ατρίδες. Η κατάρα των Ατριδών, που είναι προγονική κατάρα και θυμίζει την κατάρα των πρωτοπλάστων και των λαβδακιδών κτλ., είναι ανθρωποφαγία, αυτό που κάνει ο Τάνταλος. Ο Τάνταλος θυσιάζει το γιο του τον Πέλοπα, τον προσφέρει στους θεούς και οι θεοί τον τιμωρούν. Πώς τον τιμωρούν? Είναι κάτω στον Άδη, έχει δίπλα τα δέντρα και τα νερά και δεν μπορεί ούτε να πιει ούτε να φάει. Αυτό βέβαια υποδηλώνει την πείνα. Η πείνα που τον οδήγησε σε ανθρωποφαγία. Μετά ο Ατρέας θυσιάζει τα παιδιά του Χιέστη για εκδίκηση, για τιμωρία, και από εκεί και μετά κατεβαίνει η βεντέτα μέσα στο γένος και μετά διακλαδίζεται. Και αυτό μας πάει στο νου την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η διαπάλη για την εξουσία είναι επίσης ένα κοινό του Μήνωα και των Ατριδών. Μαλώνουν οι Ατρίδες, ο Ατρέας με το Θιέστη για την εξουσία, ο Μήνωας με τα αδέρφια του, κατά ορισμένες εκδοχές, και οι δύο ζητούν θεϊκά σημάδια για την εξουσία. Υπάρχουν θεϊκά σημάδια. Για το Μήνωα έρχεται ο Ταύρος, για τους άλλους είναι πρώτα το χρυσό μαλλοδέρας και μετά η αλλαγή της πορείας του ήλιου με τον Ατρέα και το Θιέστη. Τι έχουμε εδώ? Και στα δύο έχουμε μια παραπομπή στην κτηνοτροφία. Χρυσό μαλλοδέρας και Ταύρος. Η αλλαγή της πορείας του ήλιου στους Ατρίδες είναι κατά τη γνώμη μου ο κατακλυσμός. Αλλαγή της πορείας του ήλιου. Από μινάρι του κατακλυσμού το έχουμε και στους Εβραίους με τον Ιησού του Ναβί. Μια ιστορία που κάτι γίνεται εκεί με τον ήλιο. Και φαίνεται ότι κάτι έγινε με τον ήλιο στον κατακλυσμό. Και βέβαια αυτές οι οικογένειες οδηγούν στον πολιτισμό. Ο Μήνωας είναι κατεξοχήν εκπολιτιστής, έτσι, βασιλιάς και τα λοιπά. Τα ζώα αυτά επίσης έρχονται από τη θάλασσα και αυτό είναι σημαντικό. Τόσο το χρυσό μαλλοδέρας όσο και ο Ταύρος είναι ζώα που έρχονται από τη θάλασσα. Και ο Ταύρος ειδικά είναι πάρα πολύ, είναι η αρχαίγονη κτηνοτροφία. Το βρίσκουμε στο Γιλγαμές με τον Ταύρο του Ουρανού, τα βόδια του ήλιου στην Οδύσσια κτλ. Στην Οδύσσια αξίζει να προσέξουμε και τις τρεις βασικές ιστορίες. Έτσι, Κύκλοπας, Κύρκη, Βόδια Ήλιου είναι οι μεγάλες ιστορίες. Και έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη κτηνοτροφίας και τα ζώα. Δηλαδή, ο Κύκλοπας είναι με τα πρόβατα, η Κύρκη είναι με τα γουρούνια και τα βόδια του ήλιου είναι με τα βόδια. Και υπάρχει σαφής αλληλουχία ανάμεσα στα βόδια του ήλιου και το έπος του Γιλγαμές με την Ιστάρ εκεί και τον Ταύρο του Ουρανού. Τώρα να πάμε σε μια σύγκριση του Μήνωα με τον Μωυσή. Σημαντική για να φωτιστεί όλο αυτό το σκηνικό. Και ο Μωυσής ανεβαίνει στο βουνό να πάρει τις εντολές του Θεού και ο Μήνωας ανέβαινε κάθε τόσα χρόνια στο βουνό για να συνομιλήσει με το Δία κτλ. Ο Μωυσής και ο Μήνωας οδηγούν στον πολιτισμό με νομοθεσίες, με τη γη της Επαγγελίας κτλ. Έχουμε πέρασμα και στις δύο ιστορίες. Πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας, πέρασμα του Δία και της Ευρώπης. Το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας, να μην σας βάλω τώρα το σχετίζουμε με τον Αιγυπτιακό κατακλυσμό, ο οποίος ήταν μια παλιά ιστορία με την Άθρο και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν για το Μωυσή. Τα βουνά τώρα, τι μπορεί να σημαίνουν, είναι τα λεγόμενα high places που είχαν και οι πριν από τους Εβραίους και τα κατηγορούν οι Εβραίοι και τα λοιπά. Τα ιερά κορυφής που είχαμε και στην Κρήτη και στην Ελλάδα, το προφητηλία που έχουμε σήμερα και τα λοιπά. Μπορεί να έχουν να κάνουν με τον κατακλυσμό, κατά την άποψή μου.
Δηλαδή ως ιερά μέρη που κατέφυγαν οι άνθρωποι για να γλιτώσουν. Και θέλω να κλείσω αυτό το σκηνικό του Μίνωα με λίγη συγκρίση με τον Όσιρη, γιατί και εκεί έχει ενδιαφέρον. Ο Μίνωας και ο Όσιρης είναι κριτές των νεκρών. Έτσι στο αφού πεθάνουν. Επίσης είναι σπουδαίοι εκπολιτιστές, έτσι, με νομοθεσίες και τα λοιπά. Άρα και ο Όσιρης έχει κάποια σχέση με το Μίνο και φυσικό είναι όλα αυτά, δηλαδή η Χαναάν, η Αίγυπτος, η Κρήτη, είναι κοντινά μέρη και παρουσιάζουν, ας πούμε, σχέση και συγκρίσεις και τα λοιπά. Και οι Μυκηναίοι αργότερα. Και όλα αυτά δείχνουν να έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, την κτηνοτροφία και τα λοιπά. Και βέβαια στην περίπτωση του Μίνο είναι και προχωρημένη η εποχή των μετάλλων πια εδώ στην Ελλάδα. Ο Τάλος και τα λοιπά. Νομίζω ότι σχετικά με το Μίνο ολοκλήρωσα. Νομίζω θα πω και για την Αριάδνη και τη Μύρια και τον Κοντορεβιθούλη και μετά θα κάνω μια στάση για να συζητήσουμε αν μπορούμε και να αφήσω ίσως και μερικά για παρακάτω. Τα παραμύθια με τους μύθους έχουν τρομερή σχέση. Τρομερή σχέση. Εγώ έκανα συνειρμούς τώρα, η Αριάδνη του έδωσε το νήμα και βγήκε από το λαβύρινθο, ο Κοντορεβιθούλης έριχνε πρώτα πετραδάκια και γύρισε σπίτι από τους ανθρωποφάγους και μετά έριξε ψίχουλα και τα φάγανε τα πουλάκια και έπεσε στους ανθρωποφάγους. Τα ψίχουλα όμως δηλώνουν τη γεωργία και το νήμα δηλώνει την υφαντική. Μπορεί να είναι και φροηδικές όμως προεκτάσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το παραμύθι. Να σας κάνω μια μικρή εισαγωγή. Η Χιονάτη, που αργότερα θα μιλήσουμε γι' αυτό, η Χιονάτη έχει σχέση με τον Ήφαιστο και την Αφροδίτη, η Χιονάτη και η Νάνη. Η Σεμέλη έχει σχέση με την Πεντάμορφη και το Τέρας. Η ωραία κοιμωμένη έχει σχέση με τις ανθρωποθυσίες, τις βασιλικές ανθρωποθυσίες στην Αίγυπτο και στη Μεσοποταμία. Και άλλα. Και άλλα παραμύθια. Η Σταχτοπούτα θα τη σχετίσουμε με τον Όσιρη. Ας πούμε, η Σταχτοπούτα θα πήγαινε ο νους σας ότι μπορεί να προέρχεται από την Αίγυπτο. Όμως ο Στράβωνας και ο Ελιανός, δύο αρχαίοι συγγραφείς, λένε ότι στην Αίγυπτο ένας αετός άρπαξε το παπούτσι μιας εταίρας και το έριξε μπροστά στο Φαραώ και ο Φαραώ την έψαξε και την βρήκε και την παντρεύτηκε. Φανταστείτε δηλαδή ότι στην Αίγυπτο είχαμε την ιστορία της Σταχτοπούτας στην αρχαία Αίγυπτο. Ας μείνουμε όμως τώρα στην Αριάδνη και στον Κοντορεβιθούλη. Η Αριάδνη είναι κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης και πρώτη ξαδέρφη της Μύδειας, γιατί η Πασιφάη είναι αδερφή του Αιήτη και της Κύρκης. Άρα η Αριάδνη και η Μύδεια είναι πρώτες ξαδέρφες. Τι κοινό έχουν η Αριάδνη και η Μύδεια? Πολλά. Ένα είναι ότι είναι μορφές της νίσκους, μάλλον είναι το μοτίβο, να ξεκινήσω από αυτό, το μοτίβο της ξεχασμένης ή προδομένης νύφης. Το μοτίβο της ξεχασμένης ή προδομένης νύφης. Και τις δυο τις προδίδουν οι άντρες τους. Ο Θησέας στην Αριάδνη, ο Ιάσονας στη Μύδεια. Αυτό το μοτίβο είναι πάρα πολύ συχνό στα παραμύθια. Πάρα πολύ συχνό. Και για να αρχίσω να μπαίνω και στο κριτικό παραμύθι, γιατί είναι μέσα στο θέμα μας, και θα σταματήσω μετά σε λίγο, είναι ένα παραμύθι που λέγεται «Η Αγέννητη». Είναι από την Επισκοπή, λέει, Παιδιάδος Ηρακλείου, Επισκοπή Παιδιάδος Ηρακλείου, δεν ξέρω που είναι, έξω το Ηράκλειο, στο φροντιστήριο του Μέγα, το Βασιλόπουλο και η Αγέννητη. Εκεί ξεχνάει αυτό τη γυναίκα του σε κάποιο σημείο κτλ. Είναι λοιπόν ένα πολύ συχνό μοτίβο στα παραμύθια. Επίσης έχουν το κοινό της νίσκουσας θεάς. Δηλαδή και η Μύδεια και η Αριάδνη είναι θεές που προδίδονται, παράβαλε Χριστός, Ιησούς, προδίδονται, πεθαίνουν και ανασταίνονται. Η Αριάδνη ανασταίνεται, ανεβαίνει στον ουρανό με τον Διόνυσο. Η Μύδεια ανεβαίνει με ένα πύρινο άρμα στον ουρανό. Προδρομικές λοιπόν νίσκουσες θεές στη Μητριαρχία.
Βέβαια, οι ανθρωποφαγίες είναι και στην Αριάδνη με τον Μινόταυρο και στον Κοντορεβιθούλη και στη Μύδια με τον Άψιλτο. Στον δρόμο αυτή πέταγε το κομμάτι στον αδελφό της και πετούσε κομμάτια για να καθυστερήσει τον πατέρα της η Μύδια. Και βέβαια αυτό μας θυμίζει στα παραμύθια που πετάει κάποιος πίσω του αντικείμενα, η Αταλάντη που πετάει τα μήλα κτλ. Και τον Μπελία μετά που τον έβρασε η Μύδια και όλα αυτά. Μισό λεφτάκι να δω. Να μην πω στη Σταχτοπούτα. Δεν θέλω να μπω τώρα στη Σταχτοπούτα. Να κάνω μια στάση. Μήπως έχει κάποιος να πει κάτι ή να ρωτήσει ή να πει μια άποψη. Και δεν ξέρω. Να σταματήσουμε εδώ, να το προχωρήσουμε, θα δούμε. Ωραία, ναι, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, όποιος θέλει να ρωτήσει μπορεί είτε στο chat είτε να πατήσει το κουμπί με το χεράκι για να του δώσουμε το λόγο. Και να ρωτήσει και να πει και μια... Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, από ό,τι βλέπω... Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Είναι μέσα στα άμεσα ενδιαφέροντά μου και τρελαίνομαι με όλα αυτά που ακούω. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Για τις αρπαγές των κοριτσιών και των γυναικών, συνήθως γίνονται αυτές οι αρπαγές και βιασμοί, π.χ. ο Απόλλωνας στην Κρέουσα, ας πούμε, στην Ακρόπολη, όταν μαζεύουν λουλούδια. Υπάρχει κάποια σχέση με αυτό? Και η κοκκινοσκουφίτσα μαζεύει λουλούδια όταν ο κακός ο Λύκος, που έχει να κάνει βέβαια. Που ξέρουμε, έχουμε δει ότι το αρχικό παραμύθι δεν ήταν καθόλου παιδικό και είχε πολλά σεξουαλικά στοιχεία της κοκκινοσκουφίτσας. Έχει να κάνει αυτό με το θέμα της αγνότητας, το λουλούδι? Πρέπει, σίγουρα έχει κάποια σημασία. Σίγουρα έχει κάποια σημασία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουμε να κάνουμε θειάσους κοριτσιών με τα λουλούδια. Τα λουλούδια συμβολίζουν την αγνότητα, έτσι, σίγουρα και αυτό είναι μια πλευρά. Κάτι είναι, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, γι' αυτό τα έχουμε ανοιχτά όλα τα θέματα για να μπορούμε να τα συζητάμε. Πάντως, σκεφτείτε ότι αυτή η εποχή προϊστορική που συζητάμε τώρα, εδώ λέμε η γιαγιά μας που πόσο διαφορετική ήταν η ζωή της και η μαμά μας. Φανταστείτε τώρα τι γινόταν εκεί, όπου τα τρία βασικά ένστικτα, δηλαδή το φαγητό, το σεξ και η βία, ήταν σε μορφές ανεξέλεγκτες. Uh-huh. Στο Τσατάλ Χουγιούκ, στην Τουρκία, που είναι, ξέρω εγώ, το 5.000 π.Χ. πόσο είναι, τους βρίσκουν όλους με ανοιγμένα κεφάλια, δηλαδή το τι ξύλο έπεφτε. Χαμός. Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό ότι μέχρι να μπορέσουν να μπουν τα διάφορα ένστικτα που ο άνθρωπος είναι ένα μεγάλο ποσοστό ένστικτων, σε μία τάξη, από τις γυναίκες κυρίως, έτσι, ήταν μια φοβερή κατάσταση. Ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι οι αγώνες. Αντί να πλακώνονται στο ξύλο μεταξύ τους, κάνανε αγώνες, τρέχανε, ξέρω εγώ, παλεύανε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δει κανείς και τις αρπαγές των γυναικών, οι οποίοι πρέπει να ήταν κανόνας. Δηλαδή, για να είναι στην αρχή της Ιλιάδας, της Οδύσσειας, του Γιλγαμές, στο Διγενή, μέχρι το Διγενή, το 1000 μετά Χριστό. Αλλά τώρα τι είναι αυτή η θείαση των κοριτσιών, τι είναι τα λουλούδια, τι είναι η βλάστηση, ξέρω εγώ, είναι ένα θέμα πολύ, πολύ σημαντικό. Επειδή αναφέρατε τη λέξη θείασος, που ήταν οι λατρευτικές ομάδες για το Διόνυσο, έτσι. Έχω ακούσει μια άποψη και δεν ξέρω να τη σχολιάσω, γιατί την έχω ακούσει, δεν την έχω διαβάσει κάπου, ότι η θείαση αυτών των μενάδων λέει ότι ίσως να ήταν... οι επαναστάτριες, ας πούμε, γυναίκες που δεν δέχτηκαν την πατριαρχία και που πήραν τα βουνά. Έχετε κάποια ιδέα γι' αυτό? Να σας πω τώρα, μετά από... στο στάδιο που είμαι εγώ σήμερα, δεν πιστεύω ότι υπήρξε ποτέ πατριαρχία. Η γνώμη μου. Μητριαρχία. Πάντα υπήρχε μητριαρχία, πιστεύω. Α. Έτσι πιστεύω. Γιατί νομίζω ότι η γυναίκα είναι το ισχυρό φύλο, γιατί είναι βιολογικά, έχει ανάγκη να είναι το ισχυρό φύλο, για να μπορεί να γεννήσει, να μεγαλώσει το παιδί κτλ. Εξάλλου αυτές οδηγήσανε στον πολιτισμό. Και τα λιοντάρια, άμα παρατηρήσετε, οι φιλικές είναι που οργανώνουν όλο το κυνήγι, ο άλλος κάθεται πάνω σε ένα βράχο και ενίοτε συμμετέχει αυτός ο αρσενικός. Επίσης πιστεύω
Τώρα για να επεκτείνουμε και λίγο τη συζήτηση, ότι και σήμερα ακόμα κάθε γυναίκα έχει μια... έχουμε το διονυσιακό στοιχείο μέσα μας. Η γυναίκα έχει το μεναδικό, ο άντρας έχει το σατυρικό. Δηλαδή το μεναδικό είναι που τρελαίνεται, ρε παιδί μου, από την πίεση, ας πούμε, των πραγμάτων. Ο σάθυρος πάλι θέλει να χορέψει, να πιει κτλ. Πιστεύω ότι αυτό είχαν και οι μενάδες, οι διονυσιακές. Δηλαδή όταν τρέχαν έξω στα βουνά, ας πούμε, κτλ. Αυτό που βλέπουμε στις βάχες. Επίσης, οι μενάδες πρέπει να οργανώνανε τρομερά κυνήγια. Δηλαδή αυτή η θεία των μενάδων κυκλώνανε περιοχές και φωνάζανε και βγαίναν τα ζώα κτλ. Μπορούσαν να ξεριζώσουν και δέντρα ακόμα. Τόσο πολύ. Άρα είναι μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη. Ευχαριστώ. Ναι. Ο Αντώνης πίστηκε ότι ο μύθος είναι ιστορία και ιστορία μύθος. Να μιλήσω. Βεβαίως. Γρηγόρη, δεν έχω πιστεί, αλλά μη στεναχωριέσαι, γιατί αυτή η διάσταση που βάζεις είναι πολύ καινούρια και μου φωτίζει πλευρές της ιστορίας, μου εξηγεί πράγματα που τα ντοκουμέντα, τα ιστορικά, δεν αρκούσαν για να τα εξηγήσουν τόσο πιστικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σαν συμβολή. Τώρα να αντικαταστήσει εντελώς την ιστορία, δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Όμως θέλω να σου πω ότι εντυπωσιάστηκα από τη συσχέτιση που κάνεις στον πόλεμο και στον πολιτισμό, φαντάζομαι και στην πόλη και όλα τα που έχουν αυτό το πόλ μέσα τους. Και αυτή η πολεμική θεή, ότι είναι και η θεή της Γεωργίας, Γεώργιος Γεωργία, Δημήτριος Δήμητρα, με εντυπωσίασε. Όπως επίσης και αυτό που ανέφερες τελευταία, που το είχα ξανακούσει αλλά μου το φρεσκάρισες, πώς το παιχνίδι, οι αγώνες εν προκειμένου που ανέφερες, υποκαθιστούν τον πόλεμο και άρα βοηθούν να εκπολιτιστούν οι άνθρωποι και να, αντί να σκοτώνονται, να συναγωνίζονται, να παίζουν παιχνίδια και όλα τα σχετικά. Πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, εκεί που έχω μια διαφορετική γνώμη είναι στο θέμα του Μωυσή και του περάσματος της Ερυθράς Θάλασσας. Νομίζω ότι την έχουμε ξανακουβεντιάσει. Το 1600 περίπου π.Χ., 1600 μετά Χριστό ήταν ο Κορνάρος, 1600 π.Χ. έγινε περίπου η καταστροφή της Κρήτης από σεισμούς, από το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Αν έγινε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης, που είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, τότε ήταν τόσο τρομερό αυτή η έκρηξη. Ο Λόρδος Βίρον, παρένθεση, το 1805 έγραψε, μπορεί να κάνω λάθος λίγο τη χρονολογία, 15, έγραψε το ποίημα Darkness, γιατί είχε γίνει μια έκρηξη ηφαιστείου κάπου στον Ινδικό και δεν υπήρχε καλοκαίρι και έγραψε το ποίημα λέγοντας «I have a dream», που το είπε μετά και έγινε διάσημο από τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε καλοκαίρι και αναζητούσε το καλοκαίρι μέσα στο σκοτάδι. Κάτι παρόμοιο συνέβη το 1600 π.Χ. με την έκρηξη της Σαντορίνης. Σκοτίνιασε ο τόπος, παγώσαν τα νερά, έτσι έγινε. Ήρθανε διάφορες ασθένειες, τέτοια πράγματα. Έτσι έγινε μπορετό το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας που είχε παγώσει. Δηλαδή δεν πάει πίσω στον κατακλυσμό το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας. Είναι νεότερο γεγονός. Αυτά ήθελα να πω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω πάνω σε αυτά μερικά πράγματα και όποιος άλλος θέλει, ο Βίρονας, καταρχήν να σταθώ λίγο στο Βίρονα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό, είναι ο πρώτος νομίζω που
έγραψε για Βαμπύρ. Νομίζω προηγείται του Στόκερ, του Δράκουλα, του Μπραμ Στόκερ. Ήταν ο πρώτος δηλαδή που έβαλε τα Βαμπύρ μέσα στην παγκόσμια λογοτεχνία, ο Βίρονας. Τώρα λεπτομέρειες δεν θέλω να πω σε αυτό, πρέπει να τις κοιτάξω πρώτα. Αν έγινε αυτό, σκεφτείτε δηλαδή αν έγινε σκοτάδι τότε, σκεφτείτε τι θα έγινε στον παλιό κατακλυσμό δηλαδή από σκοτάδι. Και αυτό μπορεί να εξηγήσει τους πολλούς τυφλούς ήρωες που έχουμε, τον Κύκλοπα, τον Τηρεσία, τον Όρο, το γιο του Όσιρη και πολλά και πολλά 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 άλλα τυφλότητας. Μπορεί να είναι αναμνήσεις από εκεί. Τώρα στο θέμα του Μωυσή, η άποψη μου είναι ότι το Ισραήλ, οι Εβραίοι, είναι μια τριμερής κατασκευή. Δηλαδή, ένα κομμάτι είναι το πιο παλιό, το Μεσοποταμιακό, με τον Αβραάμ γύρω στο 1800 που ήρθαν από τη Μεσοποταμία. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το Αιγυπτιακό που εκφράζεται με τον Μωυσή και είναι οι μονοθεϊστές του Ακενατών που διωχτήκανε σε κάποια φάση από την Αίγυπτο και περάσανε και μπήκαν εκεί, βρήκαν κάποιο καταφύγιο. Και το τρίτο κομμάτι, η φυλή Δαν στο βορρά, μπορεί να έχει να κάνει με τους Δαναούς, με τους Μυκηναίους. Δηλαδή είναι μια θρημερής κατάσταση με Μεσοποταμία, Αίγυπτο και ίσως και Μυκήνες. Ειδικά στο Μωυσή και στο πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας υπάρχει μια φιλολογία Ισραηλινών, οι οποίοι λένε, ο Φίνκελμαν και κάτι άλλοι, σπουδαίοι αρχαιολόγοι και ιστορικοί, που λένε ότι δεν συμβαδίζουν η πορεία του Μωυσή με τα στοιχεία που έχουμε, τα αρχαιολογικά κτλ. Ότι είναι μια κατασκευή. Ότι πήγανε δηλαδή, υπάρχει κάποιος ιστορικός πυρήνας ότι πήγαν από την Αίγυπτο, αλλά όχι με τη μορφή που παρουσιάζονται εκεί, στην Έξοδο. Φυσικά όλα αυτά, η Έξοδος και η Παλαιά Διαθήκη, είναι γύρω στο 600, έτσι, στη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία γίνονται από παλιές ιστορίες κτλ. Ένας άλλος παρατηρεί, ειδικό στην Παλαιά Διαθήκη, παρατηρεί ότι στοιχεία του περάσματος έχουν να κάνουν με τον Αιγυπτιακό κατακλυσμό, που είναι μια πολύ παλιότερη ιστορία, με την Άθωρ και το Ρα. Τώρα, δεν μπορεί να πει κανείς μια απόλυτη έτσι, βεβαιότητα για αυτά. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε έτσι για το μέλλον την έννοια του περάσματος της Ερυθράς Θάλασσας με το πέρασμα του Δία και, την Ευρώπη, ας πούμε, σαν στοιχεία έτσι, κατακλυσμικά. Και επίσης είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε και αυτή την παρουσία του Ταύρου και της Αγελάδας, ας πούμε, ο Κάδμος, ιδρύει τη Θήβα εκεί που σταματάει μια Αγελάδα. Έχουμε όλες τις περιπέτειες της Ιώς που ήταν Αγελάδα, η Ίσιτα που είναι σαν Αγελάδα. Και αργότερα, που ίσως πούμε για τη Σταχτοπούτα, ακούστε αυτό, από τις 256 ελληνικές παραλλαγές, έχουμε 256 ελληνικές παραλλαγές της Σταχτοπούτας. 256. Από τις 256 ελληνικές παραλλαγές της Σταχτοπούτας, στις 166, δηλαδή πάνω από το μισό, στην αρχή τρώνε τη μάνα τους. Και από αυτές τις 166 στις 41, τη μεταμορφώνουν πρώτα σε Αγελάδα και μετά την τρώνε. Άρα η Αγελάδα και ο Ταύρος πρέπει να είναι μια πολύ πρώιμη μορφή, έτσι, η αντικατάσταση της ανθρωποφαγίας με κτηνοτροφία, ας το πούμε. Τώρα ο Μήνας με το Μωυσή έχουν κάποιες αντιστοιχίες, εντάξει, τις επισημαίνουμε απλώς. Είναι και ο Μήνωας ένας μεγάλος εκπολιτιστής, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δίνει νόμους και τα λοιπά. Τα ίδια κάνει ο Όσιρης, ο Μωυσής και τα λοιπά. Και να πω και ένα προσωπικό. Είχαμε πάει κάποτε στην Ιορδανία, στο όρος Νέμπο, που είναι εκεί που ο Μωυσής είδε τη γη της Επαγγελίας και πέθανε. Τώρα οι συνέπειες του ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1600... πρέπει να ήταν κάτι τρομερό, έτσι, δεν το συζητάει κανείς, με τσουνάμι, με πράγματα, με, ας πούμε, μια φοβερή κατάσταση. Και μπορεί να οδήγησε και στην παραγμή του Μινωικού, της Θαλασσοκρατίας, ας πούμε. Τώρα τι απάντησα και την απάντηση, συζήτηση κάνουμε. Από ό,τι βλέπω και στη συνομιλία υπάρχουν κάποιες απορίες να σας τις μεταφέρω. Αρχικά η κυρία Φουστέρη, καλησπέρα. Θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα για το εκπολιτιστικό έργο του Μήνωα?
Να πούμε πρώτα για ένα-ένα. Ο Μίνωας κάνει πάρα πολλά πράγματα, έτσι, από νομοθεσία, από να κρίνει. Έχει το Δέδαλο που κάνει ένα σωρό ανάκτορα και πράγματα και θάματα, ας πούμε, αρχιτεκτονικά κτλ. Τεράστιο πολιτιστικό έργο στη Μινωική Κρήτη. Εξάλλου είναι φανερό και από τις ανασκαφές και από όλα. Ο Όσιρις είναι και αυτός ένας εκπολιτιστής, είπαμε και ο Μωυσής είναι ένας εκπολιτιστής, ο Κάδμος τα ίδια. Είναι πολλοί αυτοί που οδηγούν στον πολιτισμό, δεν είναι, ας πούμε, μόνο ο Μίνωας, αλλά είναι τεράστιο το πολιτιστικό το έργο. Έτσι. Και η κυρία Θανασοπούλου, καλησπέρα. Δηλαδή τα παραμύθια είναι μυθολογικές ιστορίες από την αρχαιότητα, οι οποίες άντεξαν στον χρόνο και εξελίχθηκαν στα παραμύθια που γνωρίζουμε? Αυτό είναι σημαντικό. Να σας πω γιατί. Ένας Ρώσος, πολύ σπουδαίος μελετητής των παραμυθιών, μπορεί να έχετε ακουστά, ο Βλαντιμίρ Πρόπ, ήταν καθηγητής στη Ρωσία αυτός. Αυτός έγραψε ένα περίφημο βιβλίο, η μορφολογία του παραμυθιού, όπου κατατάσσει τα παραμύθια σε τύπους. Έγραψε όμως και ένα άλλο βιβλίο, «Οι ιστορικές ρίζες των παραμυθιών». Δεν έχει μεταφραστεί ελληνικά. «The Historical Roots of Folk Tales». Σε αυτό το βιβλίο του λέει ο Βλαντιμίρ Πρόπ, νομίζω στο Στάλιγκραντ ήταν καθηγητής, λέει ότι ένα παραμύθι, λέει, μαγικό παραμύθι, όχι οποιοδήποτε παραμύθι, μαγικό παραμύθι, ο χιονάτικο, ο σκουφίτσα κτλ, μπορεί, λέει, να μας οδηγήσει πιο πίσω στην προϊστορία από ότι ένας αρχαιοελληνικός ή αιγυπτιακός ή βαβυλωνιακός μύθος. Γιατί? Γιατί οι μύθοι υπέστησαν λόγια επεξεργασία, ενώ τα παραμύθια ήταν ανώθευτα από στόμα σε στόμα από την νεολιθική μέχρι σήμερα. Άρα ένα παραμύθι μπορεί να είναι αρχαιότερο από ένα μύθο. Εγώ το πιστεύω αυτό, από όποια εμπειρία έχω. Δηλαδή τα παραμύθια έχουν πιο βαθιές ρίζες από τους μύθους. Και βέβαια πολλά συνδέονται με μύθους. Δηλαδή η χιονάτη με τους νάνους συνδέεται με την Αφροδίτη και τον Ήφαιστο στην Κύπρο. Η Κύπρος ήταν με μέταλλα. Η χιονάτη είναι με μέταλλα. Θα μιλήσουμε αργότερα ίσως για αυτά. Η Κύπρος είναι με μέταλλα. Αφροδίτη Ήφαιστος, χιονάτη νάνη. Η πεντάμορφη και το τέρας, ο Δίας με τη Σεμέλη. Και πολλά άλλα. Ο Κρόνος, ας πούμε, ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια. Και πολλά άλλα. Πολύ ενδιαφέρον είναι και η ωραία κοιμωμένη με τις θυσίες, ανθρωποθυσίες σε βασιλικούς τάφους κτλ. Και να πω και κάτι, η μνησιροφωνία της Οδύσσιας χωρίς τις μαζικές ανθρωποθυσίες σε βασιλικούς τάφους στην Ούρου και στην Αίγυπτο κτλ. Δεν θα υπήρχε έτσι. Ναι. Ο κύριος Μελιτσιώτης έχει σηκώσει το χέρι. Κύριε Μελιτσιώτη, μπορείτε να τοποθετηθείτε ή να κάνετε την ερώτησή σας. Μάλιστα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ και για την εκδήλωση και για τον λόγο. Απλά άκουσα πάρα πολύ και αυτό που είπατε, ότι ο μύθος μπλέκεται με την ιστορία σε πολλές περιπτώσεις. Πραγματικά, διότι έχοντας μελετήσει, θα πάω λίγο αλλού, θα πάω στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, θα πάω στον 4ο αιώνα και έχοντας μελετήσει την νομισματική της περίοδου, πραγματικά υπάρχουν θεοί οι οποίοι έχουν, να το πω έτσι, συγχωνευτεί, έχουν γίνει ένα, Ρωμαίοι και αρχαιοέλληνες θεοί, και υπάρχουν πραγματικά, έχουν επιβιώσει και στη χριστιανική καθημερινότητα. Δηλαδή συναντάμε ένα υβρίδιο θεού, να πούμε, τον Ερμάνουβι, ο οποίος υπάρχει σε νομίσματα Βυζαντινών Αυτοκρατών Χριστιανών. Ή υπάρχει η Ίσιδα Πελαγία, η οποία υπάρχει στα νομίσματα αυτά και μάλιστα υπάρχει γιορτή για αυτή, καθόλου χριστιανών γιορτή, η οποία ανοίγει και ξεκινά την παραγωγική περίοδο του εμπορίου στο Βυζάντιο,
στο πρώιμο Βυζάντιο. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ θαυμαστό πως και οι θεοί Αιγύπτιοι με τους Έλληνες αρχαίους θεούς έχουν παντρευτεί εντός εισαγωγικών και πώς έχουν επιβιώσει την ιστορία και πώς βλέπουμε τα κατάλοιπά τους σήμερα. Πολύ ωραίες παρατηρήσεις, πιστεύω, και που δείχνουν, ας πούμε, αυτό το πώς πλέκονται, ας πούμε, οι διάφορες καταστάσεις από τη μία περίοδο στην άλλη. Νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέτε πλήρως. Πλήρως. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, η Κίρκη, ας το πούμε, είναι η στάρα, ας πούμε, του Γιλγαμές. Σε παλιότερες, ας πούμε, περιπτώσεις και πολλές άλλες. Η Αθηνά, ας πούμε, πρέπει να έχει σχέση με την Άναθ στους Φοίνικες και με την Ιήθ στην Αίγυπτο κτλ. Γίνονται διάφορα, πολύ ενδιαφέροντα έτσι. Ναι. Περιπλέκονται με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Και μάλιστα, από ότι, αν δεν κάνω λάθος, η γιορτή αυτή με την Ίσιδα, η οποία κατά κάποιους μελετές ταυτίζεται και με την Παναγία. Σωστά, με το Μωρό, ας πούμε, ναι. Ακριβώς, υπάρχει και άγαλμά της που είναι ακριβώς. Με τον Μωρό, ακριβώς. Νομίζω είναι αυτή η γιορτή τοποθετείται από μελέτες στα τέλη Μαρτίου, νομίζω. Εκεί που ο καιρός όλος αρχίζει να γλυκαίνει και να μπορούμε να ξεκινήσουμε τις πρώτες καλλιέργειες και η θάλασσα ουσιαστικά. Αυτή η γιορτή ήταν προσφορές στην Ίσιδα, προκειμένου να γαλινέψει τη θάλασσα και να ξεκινήσουν οι εμπορικές συναλλαγές. Ωραίο. Και ένα ωραίο. Υπάρχουν νομίσματα του Γρατιανού και άλλων. Ναι, συνεχίστε, συγγνώμη. Όχι, εντάξει, και ένα ωραίο είναι να το σκεφτείτε λίγο. Ο άπιστος Θωμάς με τον Ταμούζ της Μεσοποταμίας. Που έχει κάποια σχέση και το όνομα. Ο Ταμούζ ήταν ο άπιστος, δηλαδή όταν πήγε, αναστήθηκε η Νάνα, αυτός ήταν ο άπιστος και τον καταράστηκε η Νάνα. Δεν πίστευε στην Ανάστασή της. Και έχουμε εμείς το Θωμά. Δηλαδή έχει πάρα πολλά, ας πούμε, ενδιαφέροντα. Μία τελευταία ερώτηση πρακτικής φύσεως. Η διάλεξη αυτή, βλέπω η ηχογραφία, θα υπάρξει διαθέσιμη στο YouTube, στο site σας. Αυτά τα φροντίζουν τα... Ναι, θα υπάρξει. Την Παρασκευή λογικά θα έχει ανέβει και στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά θα είναι διαθέσιμη και στη σελίδα μας στο Facebook από σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά θα ήθελα να μελετήσω τις επιμέρους σχετισμούς περαιτέρω και... Ναι, θα υπάρχει. Θα ήθελα να τις απολαύσω πώς να κρατάω σημειώσεις μανιωδώς, οπότε ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Γιαβής. Κύριε Γιαβή, παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασδέκη για τις πολύ εμπεριστατωμένες ομιλίες που μας κάνει. Είναι πολύ δύσκολο ακόμα και να διατυπώσεις μια απορία όταν έχεις απέναντί σου τον κύριο Βασδέκη. Απλά στη ροή του λόγου του, με τις τόσες πληροφορίες, συγκράτησα 3-4 σημεία και θα ήθελα να τα αναφέρω. Εκεί που λέτε, κύριε Βασδέκη, στην φοβερή αύξηση του πληθυσμού από τα 2 εκατομμύρια να φτάσουμε στα 9 δισεκατομμύρια που είμαστε σήμερα, υπήρξε μια φοβερή οπισθοχώρηση περί το 1250 με τη Μεγάλη Πανούκλα, όπου για 3-4 αιώνες ο πληθυσμός ήταν μειωμένος. Δηλαδή, από το 1250 νομίζω φτάσαμε στο 1700 ξανά, για να πιάσουμε τον πληθυσμό του 1250, φτάσαμε τον παγκόσμιο πληθυσμό, όχι μόνο. Η Πανούκλα ήταν παγκόσμιο φαινόμενο, δεν ήταν μόνο πανευρωπαϊκό. Εμείς οι Ευρωπαίοι την περιγράψαμε βέβαια σε πολλά τεύχη. Μου έρχονται μετά μερικά πράγματα που θέλω να σας πω. Μήπως αυτοί οι μεγάλοι κατακλυσμοί που λέμε δεν είναι παρά απλές υπερχειλήσεις των μεγάλων ποταμών, δηλαδή ο Νείλος, ο Τίγρης και ο Φράτης, ο Γάγκης, οι οποίοι στη φαντασία των ανθρώπων φάνησαν ως παγκόσμιοι κατακλυσμοί, δηλαδή ένας τοπικός, μεγάλος βέβαια, κατακλυσμός μπορεί να πήρε τις διαστάσεις ενός παγκόσμιου φαινομένου. Μετά θέλω να πω ότι ο Μίνωας
προφανώς υπήρξε μεγάλος κυβερνήτης, επιτυχημένος, είχε κατακτήσεις μέχρι και την Αθήνα κλπ. Και το ότι είναι κριτής σημαίνει περισσότερο ότι είναι άνθρωπος που μπορεί να κρίνει επειδή υπήρξε επιτυχημένος κυβερνήτης. Μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι ικανός, ας πούμε, να κρίνει και υπό αυτή την ιδιότητα ενδεχομένως τον έκαναν κριτή. Επίσης, ξεχνάμε πάντα τον Τιδέα, τον περίφημο αυτόν ο οποίος στα τείχη της Θήβας έκανε μια πράξη, ο Τιδέας, ο οποίος ήταν βασιλιάς... Ο πατέρας του Διομήδη. Ο πατέρας του Διομήδη, ο οποίος ήταν βασιλιάς της, εκ των βασιλέων, τέλος πάντων, των αργολικών πόλεων της Αργολίδας. Με το Μελάνι που λέτε. Με το Μελάνι, ναι, που έκανε και τον κατακεράμνωσε επιτόπου πάνω στο, στο τείχος ο Δίας, επειδή ακριβώς έκανε την πράξη, την αποτρόπαιη της, να φάει το κρανίο του Μελάνιπου. Μελάνιπου, κάτι που αποτυπώθηκε και σε... Στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Ναι. Αυτά ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Έχω παρατηρήσει και από παλαιότερα ότι οι γιορτές των Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου είναι αντιδιαμετρικά στην αρχή και στο τέλος. Το είπατε άλλωστε και... που σημαίνει και σύνδεσμο όχι μόνο με τη Γεωργία, αλλά και με τη Χθινοτροφία. Δηλαδή, το Άγιο Γιώργη πάνε στα βουνά οι βοσκοί, που αρχίζει το καλοκαίρι αυτό, και από το Αγίο Δημητρίου επανέρχονται. Δηλαδή, συνιστά... και χθινοτροφική. Χθινοτροφική συγχρόνως. Αυτά ήθελα να πω. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι αυτά μπροστά στη... στην πλημμυρίδα των δικών σας γνώσεων και σας ευχαριστούμε. Να πω εγώ, με τον κύριο Γιαβή έχουμε γίνει φίλοι εκ του μακρόθεν. Ναι. Και ελπίζω κάποτε να πιούμε και ένα καφέ. Γιατί η σκέψη του είναι συγκροτημένη και σε πολλά πράγματα και τα λοιπά, και θα αναφερθούμε και παρακάτω σε αυτά. Ο Τιδέας, είναι σημαντικό να ξεκινήσω από αυτό, ότι είναι μια περίπτωση, εικονίζεται στα αιτώματα ενός ετρουσκικού ναού, δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς, παίρνει το κρανίο του Μελάνιπου και του παίρνει το μυαλό δηλαδή και τον κατακεραυνώνει ο Δίας. Στην ελληνική μυθολογία υπάρχει η εικόνα από κάποιο αρχαίο αγγείο. Ναι, ναι. Του... Νομίζω υπάρχει, μπράβο, ναι, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Και εκεί... πάσχεται, ναι, στα τροϊκά είμαστε, δηλαδή δεν είμαστε και πολύ μακριά. Στην άλωση της Θήβας. Ναι, στους 7 επί Θήβας, ναι. 7 επί Θήβας. Και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό, έτσι, ανθρωποφαγικό. Διότι είναι και βασιλιά του Άργους. Ναι. Αλλά και πρόσφατα είχα δει έναν σύρο στον εμφύλιο της Συρίας που είχε βγάλει τα σκότια ενός. Δηλαδή, μην πάμε και μακριά, και αυτά που λέγαμε με τη Λιουδάκη, ας πούμε, μην πάμε και μακριά για να βλέπουμε την ανθρωποφαγία, ας πούμε. Είναι και στις μέρες μας. Τέλος πάντων, θα πούμε για αυτά. Οι άλλες παρατηρήσεις ήταν πολύ σωστές όλες. Ήθελα να πω σε ένα από αυτά, στη χανανιτική μυθολογία, σε μία από τις ιστορίες του, λέγεται του Ακχάτ η ιστορία, παρουσιάζει τον πατέρα του να δικάζει μέσα σε ένα αλόνι μεταξύ χείρες και ορφανά. Είναι δηλαδή η ιστορία των κυβερνητών που είναι και δικαστές, αυτό που είπατε ακριβώς. Και επίσης με τον πληθυσμό είναι ενδιαφέρον, δηλαδή πώς από το, αν είναι σωστές αυτές οι πληροφορίες που άντλησα, από το 1980 μέχρι σήμερα αυξήθηκε κατά 4-5 δις, είναι τρομερό δηλαδή, άμα το σκεφτεί κανείς. Και με την Πανούκλα, βέβαια, σωστά είναι όλα αυτά που είπατε. Ναι. Τέλος πάντων, λέμε διάφορα θέματα και θα προβληματιζόμαστε. Είναι πάρα πολλά θέματα, απλά δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε όλα, γιατί χάνουμε ένα ιρμό, χάνουμε μια... Ναι, και άφησα απ' έξω το θέμα, ας πούμε, της Πασιφάης, της Τακτοπούτας και του Όσιρη και της Μεγάλης Κυρίας, θέλω να πω για τη Λιουδάκη εδώ, και για τη Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη και άλλες, Νίκη Πέρδικα και τα λοιπά, τα άφησα για παρακάτω, και μερικά κριτικά παραμύθια που έτσι το αθοκάτσουλο, δηλαδή μια παραλλαγή της Τακτοπούτας από το Ρέθυμνο, ενδιαφέρουσα πολύ, θα πούμε άλλη φορά.
Πάντως τον κύριο Γιαβίνα τον ευχαριστήσω για όλη του και τις γνώσεις του και τη συγκρότησή του και τη συμπαράσταση. Όχι, σας παρακαλώ. Ποιες γνώσεις? Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, δεν έχω... Να σας πω κάτι, αν κρίνω από εσάς και τον Αντώνη, η πολιτική μηχανική είναι 10 φορές ανώτερη από τους φιλόλογους. Από πολλούς φιλόλογους. Ευχαριστούμε για το κομπλιμάν, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το δεχτούμε. Ούτε εγώ... Μην ξεχνάτε πόσοι γιατροί ήταν λογοτέχνες, να σας θυμίσω, Καρκαβίτσα, Αναγνωστάκη, Συνόπλιο. Να μην πω κι άλλους τώρα, εντάξει, δεν μου έρχονται να πούμε, αλλά θέλω να πω ότι είναι σχετικό πράγμα. Όχι, εμείς ασκούμε ενεργά την επιστήμη μας. Δεν είμαστε αυτοί που σπουδάσαμε και μετά εγκαταλείψαμε την επιστήμη που σπουδάσαμε για να ασχοληθούμε με τη λογοτεχνία. Εμείς και ο Αντώνης και εγώ μέχρι τώρα την ασκούμε ενεργά την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού. Εγώ προτιμώ... Δεν ανήκουμε στην κατηγορία των... σε καμία περίπτωση, αλίμονο. Από τους φιλόλογους προτιμώ τους μηχανικούς. Όταν ήμουν μια φορά που ήμουν στην Αμερική, είχε κάνει μια διδακτορικό τα κόμματα στον Οβίδιο. Καλό είναι, αλλά εντάξει, πολύ ενδιαφέρει. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Καριωτάκη. Περιμένει πολλή ώρα και εκείνη να τοποθετηθεί. Κυρία Καριωτάκη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασδέκη, για όσα μας είπατε. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μου έκανε εντύπωση το θέμα της ανθρωποφαγίας που αναφέρατε. Είναι βέβαια ένα όχι τόσο εν ώψη γιορτών ευχάριστο θέμα, απλά μου έχει κάνει εντύπωση στην ιστορία αυτή του ανθρωπίνου γένους η ανθρωποφαγία που αναφέρατε και η μυθολογία μας κάνει αναφορές αυτό. Αν ξέρετε να μας πείτε κάτι, δηλαδή αναφερθήκατε στο ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό άνθρωπος ήταν ένστικτα και είναι πολύ περισσότερο παλιότερα, προϊστορικές εποχές. Αυτό λοιπόν κάπου έχει την έδρα του στις ορμές, τα ένστικτα του ανθρώπου. Και πώς πέρασε ο άνθρωπος από την ανθρωποφαγία σε ένα πιο πολιτισμένο, σε σχέσεις πιο πολιτισμένες, ας πούμε, έτσι, μέχρι σήμερα. Έπαιξε ρόλο ο λόγος, με λάμπα κεφαλαίο, το υπέρλογο, η αγάπη, ο χριστιανισμός, η θρησκεία αυτή. Αν μπορείτε να μου πείτε κάτι σε αυτό, έτσι, επειδή με εκπλήσει αυτή η τάση του ανθρώπου που φαίνεται τέλος πάντων σε παλιότερες εποχές, όχι μόνο ανθρωποθυσίας, αλλά και ανθρωποθυσίας. Να σας πω, γιατί μου δίνει την ευκαιρία έτσι να πω με 2-3 πράγματα. Νομίζω ότι ο αποφασιστικός παράγοντας ήταν οι γυναίκες που οδήγησαν στην έξοδο, οι μητριαρχικές γυναίκες, στην έξοδο από την ανθρωποφαγία στον πολιτισμό. Και αυτό για να προστατέψουν τα παιδιά τους, θα έλεγα. Το πόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημα φαίνεται από το πόσο μεγάλο ήταν ο πολιτισμός. Δηλαδή, ο πολιτισμός που έχουμε δείχνει σε ένα βαθμό το μέγεθος του προβλήματος που υπήρχε. Και το πρόβλημα που υπήρχε οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία του ανθρώπου, που την αναφέρει ο Πρωταγόρας στον ομώνυμο διάλογο, να τα καταφέρει με άλλο τρόπο. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα να βάλεις ένα πρόβατο, να του πεις έλα εδώ στο κοπάδι, εσύ τώρα θα μαζεύεις, ας πούμε, χόρτα για τα άλλα πρόβατα. Κάτι τέτοιο ήταν ο πολιτισμός. Και δεν είναι τυχαίο ότι ολόκληροι θεοί, ο Απόλλωνας ας πούμε στον Άδμητο, ο Ποσειδώνας στην Τρία, ο ίδιος ο Χριστός που είναι γιος του Θεού και κατεβαίνει να δουλέψει για τους ανθρώπους, πόσο δύσκολο πράγμα είναι να βάλει τον άνθρωπο στη δουλειά, στο να δουλεύει για τους άλλους. Ένα ζώο σε δύσκολη θέση ήταν ο άνθρωπος, σε πολύ δύσκολη θέση και τον οδηγήσαν οι γυναίκες αυτό του πολιτισμού, το οποίο όμως έχει και τις πλευρές του, δεν μην το θεωρήσουμε ότι είναι κάτι άχρηστο, δηλαδή έχει τις τέχνες, έχει τον πολιτισμό, έχει τις επιστήμες, έχει ένα σωρό πράγματα. Δεν είναι μονοσήμαντο, ας το πούμε, τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο, αλλά υπήρχε και ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα, κατά την άποψή μου, η κατάρα των αθροειδών, η κατάρα των λαρδακυλών. Αυτό είναι η μεγαλύτερη μάχη που έδωσε ο άνθρωπος
μέσα στο πλαίσιο, ας πούμε, η τιτανομαχία, που μπορούμε να αναφερθούμε αργότερα, η τιτανομαχία, η γιγαντομαχία, ο τυφώνας, όλα αυτά τα τέρατα που έχουμε κτλ. Δηλαδή το πρόβλημα της ανθρωποφαγίας. Το οποίο είναι ότι όταν ο άλλος πεινάει, το είδαμε στη Σάντις, το είδαμε στο Μεσολόγιο, το είδαμε παντού, ας πούμε, είναι αντικειμενικό, δεν είναι βίτσιο, ας πούμε. Νομίζω, ναι. Τώρα έδωσα μια... Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα δεύτερο, επειδή δεν σας πρόλαβα, κάπου αναφερθήκατε στη μυστηροφωνία και κάνατε ένα παραλληλισμό. Αυτό δεν πρόλαβα, δεν το κατανόησα. Αν μπορείτε να το πείτε, επειδή υπάρχει στην Οδύσσια του Ομήρου. Γενικά, όπως η Ρώμη, αν δεν υπήρχε Ελλάδα, δεν θα υπήρχε Ρώμη, έτσι και αν δεν υπήρχε Ανατολή, δεν θα υπήρχε Ελλάδα. Στο βασιλικό νεκρογραφείο της Ουρ, των Χαλδαίων, που ήταν η πατρίδα του Αβραάμ στη Μεσοποταμία, ο Γούλεϊ έσκαψε το βασιλικό νεκρογραφείο. Σε πολλούς τάφους βασιλικούς είχαν θυσιάσει αυλικούς. Σε έναν τάφο 70, σε άλλον τάφο 60. Η ίδια ιστορία γινόταν στην Αίγυπτο την τρίτη χιλιετία, στο Παλαιό Βασίλειο. Η ίδια ιστορία υποψιάζομαι ότι είναι και με τον Όσυρη που γίνεται μια συνωμοσία και το βάζουμε μέσα σε ένα φέρετρο 72 αυλικοί. Θυσιάζανε μαζικά στο βασιλιά. Αυτό είναι ο πυρήνας της μυστηροφωνίας, κατά την άποψή μου. Mm. Δηλαδή από εκεί πήρανε και το μεταπλάσανε σε... Και αυτό είναι και στην ωραία κοιμωμένη στο παραμύθι. Που πέφτουν σε ύπνο όλο το... Υπήκοη του παλαιού. Ναι, ναι. Ενδιαφέροντα. Ναι, και συμβολικά. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στη συνομιλία έχουμε άλλη μία απορία από την κυρία Χριστοδούλου. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει πληθώρα μύθων για μεταμορφώσεις ανθρώπων ή θεών σε βοηδή κατά την αστρολογική εποχή του Ταύρου. Πιστεύετε πως υπάρχει κάποιος τέτοιος συσχετισμός? Έλεγα πριν, και θα το επαναλάβω γιατί είναι σημαντικό, ότι στη Σταχτοπούτα έχουμε 256 ελληνικές παραλλαγές, σε βαθμό που φτάνουν να θεωρούν ότι η Σταχτοπούτα είναι ελληνικό παραμύθι. Αλλά είναι και αιγυπτιακό πίσω. Το είπαμε, το λέει ο Στράβωνος και ο Ελδιανός. Από τις 256 παραλλαγές ελληνικές, στις 166, δηλαδή πάνω από το μισό, τρώνε τη μάνα τους. Και από αυτές 166, 41, την μεταμορφώνουν σε αγελάδα και την τρώνε. Δηλαδή οι αγελάδες ήταν το πρώτο πέρασμα από την ανθρωποφαγία στην δεινοτροφία. Άρα έχει να κάνει με αυτό το πράγμα η μεταμόρφωση αγελάδα, η ίσιδα έχει ας πούμε κέρατα, η ιό γίνεται αγελάδα, η πασιφάη με τον τάβρο, όλες αυτές οι μεταμορφώσεις τέλος πάντων που θα μιλήσουμε και ίσως αργότερα άλλη φορά για αυτά. Άρα η αγελάδα είναι ίσως το πρώτο ζώο που ο άνθρωπος ξεπέρασε κάποια σημαντικά του προβλήματα, ας πούμε. Και για να κλείσουμε, εφόσον βλέπω, δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, κάποια άλλη τοποθέτηση, όμως ο κύριος Ψωμαδάκης Σταύρος μας λέει καλησπέρα. Στην Κρήτη το παραμύθι της Ταχτοπούτας είναι η Αθοκουτάλα, όπου οι κόρες τρώνε τη μάνα. Μπράβο. Μπράβο. Θα πούμε γι' αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή και για όλους. Εμείς ευχαριστούμε και αυτή η κουβέντα στο τέλος ήταν πολύ όμορφη. Αυτή η διάδραση πάντα είναι επιθυμητή. Κύριε Βαρδέκη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας απόψε. Μια ερώτηση μόνο, αν επιτρέπετε. Πότε σας ξαναβρίσκουμε και πού? Ο Αντώνης τα κανονίζει όλα. Θα ενημερωθείτε. Μέσα τη σελίδα στο Facebook, υποθέτω. Α, ναι, στο Facebook έχω μια ομάδα, ομάδα μελέτης μορφών. Αν γράψετε ομάδα μελέτης μορφών έκφρασης ανθρωποφαγίας ως τα δύο της ανθρωπότητας. Το θυμάστε. Ναι, παράδειξη, αν θέλετε, ήταν λίγο πολύ. Λίγο αργά. Ομάδα μελέτης. Ναι. Ομάδα μελέτης μορφών έκφρασης ανθρωποφαγίας. Αν γράψετε αυτό, θα το βγάλει. Ομάδα μελέτης μορφών έκφρασης ανθρωποφαγίας ως τα δύο της ανθρωπότητας. Να είστε και, στο προφίλ μου ανεβάζω βιογραφικά, τη Λιουδάκη είχα ανεβάσει, θα μιλήσουμε για αυτό και ο Γιαβής ξέρει. Και άλλους, ας πούμε, ναι. Η Σταύλη του Μπαντουβά. Ναι, ναι.
Αλλά απέφυγα να το... Το κατάλαβα. Ναι, για ευνόητους. Το ανέφερα εγώ όμως. Δεν αναφέρατε εσείς, ναι. Δεν μπορεί να γίνει γνημόσυνο σε αυτή τη γυναίκα χωρίς να αναφερθεί. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Είναι όμως από τις μεγάλες κυρίες των παραμυθιών, έτσι. Και παντού τη συναντάει κανείς στις συλλογές των παραμυθιών, στις βιβλιογραφίες κτλ. Και όπως και η Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη, έτσι, που είναι στη μυθολογία πιο πολύ. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Καλό βράδυ, κύριε Βασδέκη. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Γεια σας. Καλά, Τόνι. Γεια σας. Καλό βράδυ.